όλα καλά. Αδειοδοτηθήκατε, επανασυνδεθήκατε με το ρεύμα, μιας και ήταν κομμένο από την ΔΕΗ με εντολή της υπηρεσίας βιομηχανίας και ξεκίνησε η σύντριψη της ελιάς. Ξεκίνησατε από 30 του μήνα σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν. Πώς εξελίσσεται? Εντάξει, τώρα στην αρχή είναι χαλαρά ακόμα η δουλειά. Αυτοί όλοι οι βιαστικοί από ψέρουμε που έχουν μαζέψει και έρχονται όσο συνήθως έρχονται νωρίς. Και εδώ πέρα κάποιοι βιαστικοί που θέλουν να φύγουν, που δεν είναι από εδώ, είναι από Αθήνα, από Γερμανία και έρχονται και τους κάτσουν τώρα στην αρχή. Ήταν εκπληκτικό που συναντήσαμε έναν Γερμανό, ο οποίος καλλιεργεί ελιά στην ΚΟ. Ναι. Και έχει και παραγωγή, την οποία αξιοποιεί, ναι. Έτσι. Έχει αρκετούς. Έχει αρκετούς ανθρώπους που είναι από Γερμανία, από Αγγλία, που έχουν αγοράσει εδώ χτήματα, έχουν κάνει σπίτια, έχουν φυτέψει ελιές. Άλλοι βρήκαν και ελιές μέσα στα χτήματά τους και τις μαζεύουν και βγάζουν λάδι και παίρνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν να ζήσουν στην ΚΟ αξιοποιούν και τα παραδοσιακά μας προϊόντα, ναι, και φροντίζουν τα χτήματα. Τα φροντίζουν και καλά κιόλα. Τα περιποιούνται και βλέπεις έρχονται εδώ πέρα και το ευχαριστούν. Βγάζουν το λάδι, το βάζουν στα δοκία να το πάρουν έξω μετά στη χώρα τους, να το κάνουν δώρα ή και να το πουλήσουν. Και τους αρέσει πάρα πολύ. Σωστά. Τώρα, φέτος η παραγωγή είναι προβληματική από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Ο Βάκος και ο Ρηχίτης είχαν μεγάλη ζημιά, έτσι δεν είναι? Εσείς πώς εκτιμάτε την κατάσταση? Φέτος είχαν, παρόλο που δεν έχει πολύ παραγωγή, από την τόπια η ελιά και η σακέλη εκεί στην Καρδάμινα δεν έχει καθόλου παραγωγή. Αλλά και η υπόλοιπη παραγωγή, τα κορονέκα, υψηλή ελιά, έχει πάρα πολύ καρπόπτωση λόγω του ρηχίτη και του πυρνοτρίτη. Εντάξει, τώρα αυτό, λόγω πέρσι ο χειμώνας ήταν πολύ ζεστός. Τα έντομα δεν ξέρει, γιατί όλα τα έντομα θέλουν το κρύο, ψοφάνε, δεν υπάρχει μεγάλη. Αλλά φέτος έχει μεγάλη προσβολή. Και καθυστερημένες οι ψεκασμοί. Εντάξει, ψεκασμοί, μυδακοκτονία, ναι, πάντοτε έτσι γίνονται πιο αργά. Ενώ το ξέρω πέρσι, αλλά είναι όλη η διαδικασία που γίνεται με τις υπηρεσίες πάνω από το. Αυτό είναι από την κεντρική εξουσία που γίνεται για να δώσουν εντολή μετά από καθυστέρηση. Αλλά για το θέμα ρηχίτη και πυρνοτρίτη πρέπει ο κάθε παραγωγός να κάνει από μόνος τους ψεκασμούς από την αυτοφορία. Έχει πολλούς παραγωγούς που κάνουν. Κάνουν από μόνοι τους. Κάνουν, ναι. Και αυτοί έχουν και καλά αποτελέσματα. Οπότε αυτοί έχουν καλύτερη παραγωγή από τους υπόλοιπους φέτος. Έχουν, ναι. Είναι εύκολο να κάνει κανείς ψεκασμό μόνος του? Εντάξει, άλλοι έχει και πολλά άτομα τώρα που δεν έχουν εργαλεία, τρακτέρια ή ψεκαστικά να ψεκάσουν και είναι άτομα που κάνουν ψεκασμούς με τα τρακτέρια και τους πληρώνουν. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί που πάνε και πληρώνουν αυτούς τους ανθρώπους και τους κάνουν ψεκασμούς, 2-3 ψεκασμούς. Τώρα, τελείωσε και το θέμα της αδειοδότησης. Ναι, ένα μεγάλο και πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε πια άλλα τέτοια ζητήματα. Όχι, τώρα όχι, εντάξει. Αυτά που, παρόλο που αργήσαμε, που δεν φταίγαμε κι εμείς, 2-3 χρόνια να ταλαιπωριόμαστε μέχρι να βρούμε το χτήμα, να έρθει στα χέρια μας, να τον νοικιάσουμε και μετά με τις υπηρεσίες φτάσαμε ως εδώ. Τελευταία στιγμή, πριν 2 μήνες, 2,5 είχε βγει μια απόφαση από το Διεύθυνση Βιομηχανίας από τη Ρόδο και θα γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης. Υλοποίησαν και αυτή την απόφαση και μείναμε 8 μέρες χωρίς ρεύμα. Είχατε και ελέγχους το προηγούμενο διάστημα εδώ. Είχαμε, ναι. Αυτό πώς εξελίχθηκε? Εντάξει, όλα καλά. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις? Όχι, όχι, γιατί όλα έχουν γίνει με τα περιβαλλοντικά και όλα αυτά που ζητάγανε οι υπηρεσίες τα έχουν φτιάξει. Και ανοίξανε και οι διάβλοι επικοινωνίες μεταξύ των υπηρεσιών για να μην καθυστερούν στη γραφειοκρατία τα αιτήματα ή τα παραστατικά που πρέπει να καταθέσετε κτλ. Από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, αυτό. Αυτό ενώ έπρεπε πιο γρήγορα να γινόντουσαν όλα αυτά, τέλος πάντων, εντάξει, όλα για καλά. Είσαστε και παράτυπη στη λειτουργία σας τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς δεν θέλαμε, εμείς πηγαίναμε να μας εννοούμε, δεν λέμε ότι δεν θέλαμε να τα φτιάξουμε. Απλώς η γραφειοκρατία μας καθυστέρησε, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα, στην ΚΟ βέβαια, στη θλίβη την ελιά, όχι μόνο οι ΚΟΗ που μαζεύουν, αλλά και τα άλλα νησιά, που περιμένετε φέτος πελάτη? Εντάξει, φέτος όπως και κάθε χρόνο από Ψέρμο και Κάλυμνο περιμένουμε και από Νήσιρο. Αλλά φέτος και αυτοί δεν έχουν πολύ παραγωγή, είναι πολύ κάτω. Δηλαδή προχτές έβγαλα κάτι από Ψέρμο, σχεδόν τελείωσε η Ψέρμος. Που πέρσι είχε πάρα πολύ παραγωγή και η Κάλυμνο στο ίδιο. Και εκεί δεν έχει, είναι χαμηλή παραγωγή. Εσείς βέβαια τυποποιείτε και το προϊόν σας και το πώς θα πάει
η παραγωγή είναι πολύ σημαντικό για να έχετε τα πρώτα που χρειάζεται. Φέτος πώς εκτιμάτε ότι θα πάει αυτή η κατάσταση, έχουμε μειωμένη διάλωση ή θα επιδιώξετε να βρείτε και από αλλού λάδι? Εντάξει, έχουμε και λάδι ακόμα από πέρσι, έχουμε αποθέματα από πέρσι. Ευτυχώς έχω ακόμα αποθέματα και πιστεύω ότι και με τα λάδια που θα μαζέψω από τους παραγωγούς και δικά μου, πιστεύω να με βγάλει η χρονιά. Ελπίζω να πάρω όλα καλά, να είστε καλά. Καλή αρχή. Έγινε. Να είστε καλά. Καλό χειμώνα. Χωρίς μηχανήμα, χωρίς τίποτα. Τα δύο μου γέλια μόνο.